Ομάδα, καλησπέρα, καλημέρα, καλή όρεξη, καλό απόγευμα, καλό βράδυ από όλα τα μέρη της Ελλάδας που μας βλέπετε, εξωτερικό, που με βλέπετε. Ελπίζω να είστε καλά, ωστόσο εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Είναι κάποια πράγματα που δεν έχουν πάει καθόλου καλά και δεν έχω καθόλου όρεξη. Αλλά αυτές τις μέρες που δεν έχουμε όρεξη πρέπει να σηκωθούμε από το κρεβάτι, πρέπει να σηκώσουμε τα πόδια μας, τον κόλο μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με πολύ αγάπη, κέφι και σκληρή δουλειά. Γιατί εκείνες τις μέρες πραγματικά έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε let's go, έχω έρθει. Παλαιό φάλιρο, αερόβιο 35 λεπτά και παράλληλα μαύρισμα. Οπότε αν είσαι κι εσύ κατά ψυχολογία, σε έχουν απογοητεύσει, θα σε απογοητεύουν συνέχεια, μη μασάς. Σε έχουν στεναχωρήσει, θα σε στεναχωρούν συνέχεια, μη μασάς. Το μοναδικό πρόβλημα είναι η υγεία. Αν έχεις την υγεία σου, όλα μπορείς να καταφέρεις. Τώρα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Μ' αρέσει εδώ το μέρος και μου φτιάχνει τη διάθεση από το να βλέπω τα τσιμέντα και να μην μπορώ να περάσω τις διαβάσεις κάτω από το σπίτι μου. Να περιμένω δηλαδή και να χάνω το βηματισμό μου. Έρχομαι εδώ που είναι 10 λεπτά με το κάνω, λέμε. 15. 10 κάτι. Αυτό. Είμαι μόνο με πρωινό, πεινάω αρκετά. Το κακό με τα Σάββατα είναι ότι έχω πλάτη και το γυμναστήριο κλείνει νωρίς. 10. Ναι. Και αν πας απόγευμα, γίνεται χαμός και δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Όπως μην φάνει τίποτα. Οπότε, εγώ δεν ψήνομαι τώρα να πάω, δεν έχω κοιμηθεί καλά. Είμαι μόνο με πρωινό και έχει πάει 1,5 ώρα, 2 ώρα, είπα, δεν ξέρω. 1:38. Με περιμένουν και τα παιδιά στη βίλα που κάνουν μπανάκια στην πισίνα, αλλά είναι μακριά και δεν ψήνομαι να χάσω χρόνο. Αλλά απ' την άλλη, θέλω και εγώ λίγο relax. Σήμερα δεν είμαι καθόλου σε φάση. Βλέποντας και κάνοντας, μπορεί να χρειαστεί να πάμε για κάνα σούπερ μάρκετ για λίγο κοτούλα. Και αύριο πρέπει να ξεκινήσω, όχι πρέπει, μάλλον θα ξεκινήσω νέο βίντεο για το κανάλι μου στο YouTube. Γιατί αυτό τι είναι, bro. Ωραία, για το main channel. Όπως βλέπετε, στην οργανωμένη παραλία λίγο πιο κάτω είναι όλα πίτα. Εμείς, κουπάκι. No time for this. Ωστόσο, έχει έρθει και ο Λιμπάκης γιατί αύριο παίζει. Τώρα με πήραν τηλέφωνο, θα τους δω. Οπότε, μάλλον θα γυρίσω σπίτι, να φάω και θα πάω να τους βρω για να βγάλω και για ένα πλάνο που θέλω να μου κάνει ένα physique update για το βίντεο που θα δείτε σε transformation όταν τέλος πάντων το κάνω. Όταν πάει. Τώρα είναι 31 μέρα και καμία σχέση με το αποτέλεσμα που θέλω να δείξω. Όπως καταλαβαίνετε, αλλαγή σχεδίου και πάμε να βρούμε το Θάνο Αλυμπάκη και τα παιδιά του Θεσσαλονίκη να τους δω, γιατί αύριο δεν θα είμαι στους αγώνες. Και να το ευχηθώ από κοντά καλή τύχη. Καλή τύχη. Παιδιά, κράνος και φεύγουμε, να τον φανάκι μου. Λιώνω τη ζέστη, μην ξεχνάτε νερό, παιδιά. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είστε αφυτατωμένοι και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι. Από την πολύ ζέστη, ακόμα και όταν βουτάς μέσα στο νερό, μην το ξεχνάτε. Ούρε μπανάκι εδώ πέρα. Θα βγουν με τρία χέρια και τρία πόδια. Άιντε Αθήνα. Σιρήνες, κόρνες. Ευτυχώς υπάρχει air condition. Ευτυχώς υπάρχουν, το άλλο δεν το λέω. Δυστυχώς που υπάρχουν βασικά αυτό. Όχι αυτές που εργάζονται. Οι αληθινές. Οι χωρίς εργασία να μην υπάρχουν. Καταλάβατε τι λέω. Τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, τώρα, λοιπόν. Αρχικά, θα πλύνω τα χέρια μου. Με φέρει. Που συμφέρει. Εδώ ο ορεινός κάνει πάλι με αυτό. Κολλήσουμε εδώ λίγο στα χεράκια. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πιω νερό. Έχω βάλει λίγο μπολερό εδώ πέρα. Το ξέχασα να το βάλω στο ψυγείο να ήταν δροσερό και ωραίο. Και πάμε να δούμε τι έχουμε από κότα. Έχω
μια ξεπαγωμένη εδώ. Δεν θα ψηθεί καθόλου. Οπότε, αρχικά θα βάλουμε λίγο να ψηθεί. Πού είναι το τσαντάκι εδώ. Θα φάμε κοτούλα ριζάκι ελαιόλαδο και θα φύγουμε προς τον Θάνο Ανιβάκη και τα παιδιά από Θεσσαλονίκη, τα φιλαράκια. Θα σας δείξω τη διαδικασία, ριζάκι, κοτούλα, αυτά. Εντάξει, πάλι θα δείξω λίγο, πάντα θα είναι λίγο φαγητό. Το σπίτι θα έκανα τηγάνι, ελικοειδικό, με μπαχαρικά και αλάτι. Και εδώ φράζω το ρύζι. Γενικά στο αντικολλητικό ψήνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι να το πετάξεις stir fryer. Οπότε βιαζόμαστε. Και πεινάμε. Αυτό κυρίως. Έχω έρθει στο σπίτι των παιδιών και real reaction επαφή με το χάρι. Τρώω να δω. Μπαμπούκα! Δείτε έναν ηλίθιο ρε φίλε που ήρθα. Και είδα χάρη κάνω τον δω και ο ηλίδης έκανε σαν την ορεινή μέλισσα. Όταν ορεινή μέλισσα δεν είναι αυτό. Μα αλλά κάτι έρωση έχεις γίνει. Δεν ξέρω τι κάνεις. Ωραίος. Πώς πάει. Καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλά. Θα τσακλήσω μήπως η άλλη τα θέλω. Λοιπόν, βρήκα τον Θάνο Αλιμπάκη πριν τους αγώνες. Θα είναι αποκλειστικό. Καλή επιτυχία καταρχάς. Έχει απίστευτη φόρμα, αλλά δεν δείχνουμε. Εννοείται. Τι έχεις να πεις για τους αγώνες. Εδώ τα παιδιά μου με ζητάνε συνέχεια Θάνο Αλιμπάκη, Θάνο Αλιμπάκη και μπουκ μουσου. Μόνο στην ιδέα ότι θα βγω πάνω στη σκηνή μου, σου και το στομάχι. Από την κάβλα. Από το άκουσα και την κάβλα. Και άκουσα είναι και μαζί, είναι ανάμεικτο. Και θέλω και χαίρομαι. Ωραία. Από ποια άποψη χαίρεσαι, φοβάσαι τον ανταγωνιστικό ή μήπως δεν πιάσει τη φόρμα που θες. Α, ούτε καν. Μη δεν με βγουν οι πόδες σωστά. Okay. Και μη δεν με βγει η χορογραφία μου σωστά. Αυτό με έχουν, τίποτα άλλο. Εντάξει. Αυτό είναι άγιο. Αλλά γενικά πιστεύεις ότι θα έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα που έχεις κάνει. Ναι. Ό,τι όχι. Μακράν. Ωραία, φίλε, θα γίνει. Μακράν και χτυπημένο το έκανα. Δηλαδή του χρόνου θα είναι. Αυτό. Του χρόνου, πρώτο Θεό, θα πιστεύω θα είναι μια καλή χρονιά. Και φέτος λένε ότι οι αγώνες έχει 100 αθλητές, ε. Παραπάνω 105 ή 115. Οπότε αυτός ο αγώνας ουσιαστικά θα ανεβάσει το bodybuilding της Ελλάδας. Δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι να έχει μακάρι κόσμο. Μακάρι να πάνε όλα καλά βασικά. Οπότε... Δεν με νοιάζει ποιος κερδίσει. Εγώ με νοιάζει βγάλω την καλύτερη μου φόρμα. Μέχρι εμείς φαίνεται ότι έτσι πάει. Οπότε είμαι μια χαρά. Οπότε αυτό το βίντεο εγώ θα το ανεβάσω σήμερα το απόγευμα. Όχι. Το απόγευμα μόνο το κεφάλι σου, ρε. Για να πάει ο κόσμος. Δεν θα φαίνεται κάτι. Οπότε ελάτε αύριο για να δείτε το Θάνο Αλιμπάκη στους αγώνες. Μετά από το posing και αυτά φωτογραφίες θα κάτσε. Θα κάτσω. Ναι, μετά. Μην, γιατί έχει άγχος αυτά. Και του ευχόμαστε όλοι. Παιδιά, να ξέρετε. Βασικά, θέλω να δω τι έγραψε πρώτα. Πριν τα ανεβάσουμε. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, δεν θα πολύ είμαι στον κόσμο πριν το show. Γιατί πρέπει να είμαι με τα πόδια πάνω. Θα εμφανιστώ μετά το show ό,τι κουστάρετε. Αυτό. Αυτό πριν το show δεν θα είμαι εκεί. Μην περιμένετε να με δείτε εκεί κάτω. Γιατί θα είμαι κάπου ξαπλωμένο με τα πόδια πάνω. Εννοείται, ρε, εδώ εμεί προπόνηση μπορούμε να κάνουμε και λέμε ναι, να μην μα μιλάνε. Μετά τα ρόιτσα. Εντάξει, από τη χαρά τώρα που θα με δει, μπορεί κάποιο να έρθει. Εγώ θα είμαι σε άλλη φάση κοινού, δεν θα είναι καλή ιδέα. Και επειδή δεν θέλω να τη χαλάσω κανέναν, ούτε να τη σπάσω εμένα, ούτε να κάνω κάτι εγκάρι, δεν θα είμαι καθόλου εκεί. Θα έρθω πριν το αγώνα. Δυνατός. Γι' αυτό και έχει αφήσει λίγο τα social μέχρι να ξαναβάλει θερμίδες, μέχρι να ξανα. Ναι, ναι, ναι. Με το που πάρει μπρος, ξανά θα γίνει chef YouTuber. Mm. Θέλουμε συνταγές, σολομούς με. Α, θα σε τερματίσω, να ξέρει. Ωραίες. Περιμένουμε. Έτσι, μάγκες, φιλάρες, βιχτές. Ιούλιο θα έρθω στη Θεσσαλονίκη και κάνουμε βίντεο. Μπορώ να έρθω πιο πριν να φύγω να κάνω ξανά βίντεο. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε, Θάνο, τον αφήνουμε να ξεκουριστεί και αυτά. Ξεκουριστεί. Για δέστε κιόλα. Στην αρχή που λέω μόνο βίντεο, γιατί πρέπει να το ανεβάσω μετά. Έτσι είναι. Όχι, τι μετά. Το μετά θα ανεβάσω αυτό που έχω από την κάμερα. Στην τέλη. Θεό χάρη, εσύ έχεις έρθει για εμψύχωση μαζί με τον Θάνο. Λοιπόν, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα. Είσαι Max Fitness. Να εμψυχώσω τον Θάνο για ηθική υποστήριξη. Ωραίος. Τι άλλο. Έχω έρθει για την παρέα, να περάσουμε καλά. Ωραία. Να δω εδώ τους φίλους μου από Αθήνα. Ωραία. Μια χαρά. Έχουμε και πατέρα Αλιμπάκη πίσω να στηρίζει την ομάδα. Πατέρα Αλιμπάκη πολύ δυνατός. Ωραία. Μέσα κοιμάται κάποιος που δεν είναι όπως είναι αυτά. Μέσα οικονόμου έχουμε. Και αυτός για υποστήριξη ήρθε. Ταξίδι πώς ήταν. Ταξίδι ήταν, εντάξει. Μακριά, εντάξει. Μετά, αφού έκανα ταξίδι, δεν ξέρω με ορεινή μέλη εκεί πέρα πάνω στα βουνά, όλα μου φαίνονται παιχνιδάκι. Ποτέ. Σωστά. Αυτά μαγεία. Να βλέπω τα παιδιά. Είσαι στο νέο και είχε πάει εκεί μαλάκι. Όχι μαλάκι. Λοιπόν, άραξα λίγο με Αλιμπάκη και Θεοχάρη και τα παιδιά. Δεν τα βιντεοσκόπησα γιατί εντάξει είναι από αγώνα.
πάνω αγώνες τώρα και είναι αγχωμένος και στρεσαρισμένος. Μην τραβάω τώρα τον Ντέιλ, είναι και ο πατέρας του πίσω. Και ήρθα λίγο στο σούπερ μάρκετ Lidl. Έπεσε στην ανάγκη του επειδή είναι στο δρόμο. Γιατί κλείνει 8 η ώρα, είναι 7 και κάτι. Και πρέπει να προλάβω να πάω και προπόνηση. Ακραίο ότι έχω να έρθω Lidl πάνω από μήνα, έτσι. Και θα πάρω 5 κιλά κότες. Τώρα δεν θέλω κάτι άλλο και νιστάζω. Πάμε σπίτι. Τι λέει ρε. Πρώτη σαλάτα. Με βύθια. Ναι, πάμε σπίτι και να φύγουμε προπόνηση. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 10. Ου! Τα κοτόπουλα κόστησαν 40 ευρώ όλα αυτά που είδατε. Τώρα καλά, κακά. Διψάω. Έχω αφιερωθεί αυτή τη λέξη να αγαπώ πολύ. Ωστόσο, και τσάι χωρίς ζάχαρη που είχε ανοίξει. Κάνουμε ένα γεύμα και φεύγουμε προπόνηση. Λοιπόν, ο Μαντάρα η ώρα έχει, 8, έχει πάει 8 και το γυμναστήριο κλείνει 10, έχω πλάτη, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε λούσει σήμερα. Αλλά αν κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα και φύγουμε και πάμε φτάσουμε και νωρίς, το έχουμε. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα πάρω μία δόση νητρικό σλίδι, όπως βλέπετε. Οικονομικό και καλό είναι το Thor και του σλίδι. Στην επόμενη φορά θα βάλω το Thor. Πάρα πολύ καλό και κάνει τη δουλίτσα του. Γενικά, ό,τι πάρετε από το Jim Beam, μην ξεχνάτε στο τέλος της παραγγελίας σας τον κωδικό Γιαννέλης5. Πατήστε το μπελάκι να μπει η έκπτωση και στείλτε μου την παραγγελία σας για να σας βάλω σε ένα διαγωνισμό για τέλος του μήνα να κερδίσετε ένα κουπόνι αξίας 100 ευρώ. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα δείξω ό,τι γράψω μαζί, κουπάκι. Δεν σας αφήνω. Το έχουμε. Και ευχαριστώ για όλα. Μέσα στην προπόνηση βάζω πάλι από το GB, απλά θα αργήσουμε τώρα. Κρεατίνη, γλουταμίνη και αμινοξέα. 5 γραμμάρια κρεατίνη, 10 γλουταμίνη και 15 αμινοξέα EAA. Πλάτη λοιπόν, επομένως πάμε να σας πω την προπόνηση, πώς την ακολουθώ εγώ, πώς την εκτελώ και τα πάντα. Αρχικά έχω κάνει τρελό ζέσταμα με λάστιχο, με άδεια μπάρα, λίγο μονόζυγο, λίγο τους ώμους, λίγο τα πόδια και μπαίνω 4 με 5 σετ από 1-2 επαναλήψεις άρστανά του, ούτως ώστε να φτάσω στα κιλά που θέλω για να κάνω τα 4 σετ που κάνω 6-10 επαναλήψεις. Ωστόσο, όπως βλέπετε, έχω αλλάξει λίγο την τεχνική μου και την παίρνω, και παίρνω την μπάρα από το πάτωμα, σταματάω στο 0 και προσπαθώ να, ουσιαστικά πατάω τη γη κάτω, για να σας το πω πώς πρέπει να είναι η τέλεια εκτέλεση, πατάς τη γη κάτω και προσπαθείς να σηκώσεις το βάρος χωρίς να μετακινήσεις καθόλου τον κορμό και την πλάτη να τα έχεις σταθερά. Και στην ανασήκωση λίγο τραβάς προς τα πίσω. Θα το βρείτε και κάνω 4 σετάκια 6-10 επαναλήψεις με προοδευτική επιβάρυνση. Δηλαδή προσπαθώ σε κάθε φορά να είμαι και καλύτερος, πιο σωστός τεχνικά και γενικά να προοδεύω είτε με κιλά, είτε σε επαναλήψεις, είτε ακόμη και σε χρόνο και κυρίως τεχνική. Δεύτερη άσκηση, κάνω μηχάνημα pull down που μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνω 8-12 εδώ ή 6-10 ανάλογα τα κέφια και όπως βλέπετε η πλάτη μου έχει αρχίσει να γραμμώνει καλά και η εκτέλεσή μου είναι αργή και σταθερή και φυσικά πάντα με στράψη γάτζους, πάρτε γάτζους θα με θυμηθείτε, καθώς η γάτζη σε αφήνει πρώτα η πλάτη και όχι οι πήχηδες. Χωρίς αυτά τα στράψη γάτζους στα πουλ σε αφήνει πρώτο πύχης και έτσι θα σηκώνεις και περισσότερα κιλά και έτσι θα πηγαίνει και στην πλάτη. Και εγώ τα κοροϊδεύα, να ξέρετε, οπότε από όταν τα πήρα
Έχω δει και τρέλη διαφορά στην πλάτη μου και στη δύναμή μου και στην τεχνική μου και σε όλο. Οπότε πάρτε γάτζους. gymbeam.gr, μην ξεχνάτε, για να λύσει 5 κωδικός έκπτωσης. Αν θέλετε να τα βρείτε, πατήστε Google Ganji gymbeam. Πάρτε τα και θα τα πούμε άμα δεν δείτε διαφορά στην πλάτη σας. Λοιπόν, άμα δεν δείτε, δεν θα σας ξαναδείξω ποτέ τίποτα. Επόμενη άσκηση, τροχαλία με ανάποδη λαβή. Πάλι με το ίδιο μοτίβο, θα έπρεπε και λίγο πιο σιγά να κατεβάζω από ό,τι βλέπω. Καλώς κάνω αυτά τα βίντεο για να βλέπω και εγώ τα δικά μου λάθη. Επομένως, ναι, και κλείνω λίγο προς τα μέσα και κάνω και λίγο stretch πίσω. Και κάνω εδώ 6 ως 13 σετάκια. Αγαπημένη άσκηση αυτή. Την κάνω ή με τρίγωνο ή όπως βλέπετε ανάποδη λαβή στην τροχαλία και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που έχετε δει ως τώρα είναι ότι γραμμώνουμε αλλά δεν χάνουμε κρέας. Αυτό γίνεται με μικρά ελλείμματα θερμίδων, με πολλή πίεση στην προπόνηση και με αρκετή ποσότητα πρωτεΐνης. Ανάλογα το πλάνο σας, αλλά για να έχετε αυτά στο μυαλό σας. Επόμενη άσκηση, κοπηλατική καθιστή. Ξέρω ότι είναι λίγα τα κιλά, αλλά ήθελα να την κάνω τέρμα σωστά, με μεγάλο range of motion και να κάνω λίγο stretch πίσω. Επομένως, μέχρι και 30 θα μπορούσα να βάλω, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ τεχνικά η συγκεκριμένη άσκηση και έκανα και κάνω βασικά 4, 6 ως 10 και αυτά ήταν 4 δεκαράκια με αυτά τα κιλά και το ίδιο μοτίβο. Επομένως, προόδευσα τεχνικά εδώ, δεν προόδευσα στα κιλά ούτε στο χρόνο. Επίσης, βασική ερώτηση που μου κάνετε πάντα, πότε να μπω ανάμεσα στα set, πόσο διάλειμμα να κάνω. Βασικές ασκήσεις όπως άρεσε να το με πολλά κιλά, hack, καθίσματα, πάγκος και γενικά μεγάλες μυϊκές ομάδες και μεγάλες ασκήσεις που πιάνουν πολλές μυϊκές ομάδες και σηκώνεις μεγάλα φορτία, πάρε διάλειμμα μέχρι να είσαι έτοιμος. Μην αράξεις να σου φέρω και τον καφέ από το Coffee Island. Απλά μέχρι να είσαι έτοιμος, να έχεις τις ανάσες σου, τη δύναμή σου και να είσαι στο 100% σου για να μπεις να κάνεις τα λειτουργικά σου σετ. Σε δευτερεύοντες ασκήσεις, ανοίγματα, χέρια κλπ. Ένα λεπτάκι είναι ok, ρε μπρο. Και κουκλάρες. Επόμενη άσκηση, όλα ρε μπρο, περνάς όλο από εκεί. Επόμενη άσκηση και τελευταία, όρθια κοπηλατική με ελεύθερη μπάρα. Λίγα κιλά, μπορούσα να σκύψω λίγο περισσότερο και να κρατήσω λίγο περισσότερο stretch ψηλά, επομένως έκλεινε και το γυμναστήριο και να σας πω ότι την ξεπέταξα λίγο αυτή την άσκηση, δεν από ψέματα. Και κάνω 4 σετάκια, πώς φαναρίζεις κάνω, 8 με 12 εδώ ή 6 με 10, αυτά τα δύο παίζω βασικά, 6, 10, 8 με 12, να ξέρετε. Αν και δεν είχα καθόλου χρόνο, η προπόνηση για ένα περίεργο λόγο πήγε τρένο και η ψυχολογία μου είδατε πώς άλλαξε από το βράδυ ως τώρα και έφτιαξα το μεταπροπονητικό μου για να το κάνω story και για να το μοιραστώ μαζί σας φυσικά. Αποτελείται από 50 γραμμάρια isolate, σοκολάτα φουντούκι ή αλατισμένη καραμέλα, πάρτε, θα με θυμηθείτε. 10 γραμμάρια γλουταμίνη που τελείωσε, μία ολόκληρη μπανάνα που διάλυσα, 42 γραμμάρια νερό, 40, και ανακάθισα πάρα πολύ καλά και έγινε αυτό το υπέροχο γεύμα. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχνάτε like, subscribe να φτάσουμε επιτέλους στους 25.000 και ένα σχόλιο, οτιδήποτε, ένα κουπί, ένα αυγό, ένα μανταρίνι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το βίντεο να προωθηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και την αγάπη σας. Σας αγαπώ όλους. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και τα λέμε βασικά. Καλημέρα, καλό βράδυ, καλησπέρα, δεν ξέρω τι ώρα με βλέπετε και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Ωστότε, κουπί.